γενναιόδωρα σας φιλοξενεί και που πραγματικά με την παρουσία σας και την δημιουργικότητα σας έχετε συμβάλει αυτό το μεγάλο έθνος να παραμένει μεγάλο. Θα ήθελα πριν από κάθε άλλο να εκφράσω θερμά συγχαρητήρια στον Μακαριότατο με την ανάληψη των καθηκόντων του, να του ευχηθώ επιτυχή πορεία σε μια ιδιαίτερα σημαντική αποστολή, ταυτόχρονα να εκφράσω και την θλίψη μου, γιατί φέτος δεν είναι μαζί μας δύο καταξιωμένοι συμπατριώτες μας, ο Νίκος Μούγιαρης και ο αγαπημένος Δημήτρης Καλογής. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους και ένα λέω, ότι όντως εμείς οι Έλληνες μη αγνώμονες εις όσους στάθηκαν συμπαραστάτες αλλά και πρωταγωνιστές στους αγώνες του κυπριακού ελληνισμού θα τηρούμε τη μνήμη τους αιωνία. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, ευρίσκομαι στη Νέα Υόρκη με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης. Είμαι εδώ για να μεταφέρω την αποφασιστικότητά μας, την πολιτική βούληση, αλλά και την μεγάλη επιθυμία, επιτέλους, να δούμε μέσα από μια νέα πρωτοβουλία να δημιουργούν τις συνθήκες ενός δημιουργικού διαλόγου. Αυτό που επιδιώκουμε δεν είναι τίποτα λιγότερο από αυτό που επιδιώκει ο κάθε ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρωπος, ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης, ο κάθε Αμερικανός πολίτης, που σέβεται τους κανόνες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης. Αυτό που προσδοκούμε και αυτό που διεκδικούμε δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό που οι συμπολίτες μας Ευρωπαίοι απολαμβάνουν στις χώρες διαμονής τους, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τα διεκδικούμε μόνο για τους Έλληνο-Κύπριους, αλλά και για τους Τουρκο-Κύπριους. Αυτό που θέλουμε είναι επιτέλους να υπάρξει ειρήνη, σταθερότητα, δικαιοσύνη. Εκείνο που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα κράτος που θα είναι πραγματικά ανεξάρτητο, μακράν από εγγυητές ή στρατούς κατοχής. Να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που επιτέλους θα μας επιτρέψουν να ζήσουμε ειρηνικά σε μια χώρα που υποφέρει εδώ και 45 χρόνια από μια απαράδεκτη, βάρβαρη εισβολή που έχει εκτοπίσει το 1/3 των πολιτών μας, που παραμένει υποκατοχή το 1/3 των εδαφών μας, που έχει εγκλωβίσει τους Τουρκοκύπριους ή τους έχει, αν θέλετε, μετατρέψει σε μειοψηφία. Εκείνο που προσπαθούμε είναι επιτέλους να επιτύχουμε τον απεγκλωβισμό από την βουλημία κάποιων που ακόμα και τώρα που εμείς προσπαθούμε να δημιουργηθούν συνθήκες που επιτέλους θα επιτρέψουν στην ελπίδα να αναβιώσει, παρεμβαίνουν παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική της οικονομική ζώνη, παρεμβαίνουν απειλώντας τον επικισμό της αμοχώς του, παραγνωρίζοντας ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, παραβιάζουν κάθε κανόνα αυτή την ώρα που μιλούμε που αφορά το στάτους της νεκρής ζώνης. Συνεχώς η μία πρόκληση διαδέχεται την άλλη. Κατά τα άλλα, ο κύριος Ερντογάν κατά την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη ομίλησε και είπε ότι τάχα είναι η μία επικοδομητική στάση των Ελληνοκυπρίων που οδήγησε στην μακράν χωρίς εξελίξεις κατάσταση στην Κύπρο. Και διαρωτάται κανένας αν πραγματικά αυτοί που δεν θέλουν την λύση είναι εκείνοι που μένουν 45 χρόνια μακράν των περιουσιών, των σπιτιών, εκείνοι που ακόμα έχουν αγνοούμενους, εκείνοι που θα ήθελαν και επιδιώκουν με κάθε τρόπο την δημιουργία συνθηκών ειρηνικής συνύπαρξης με το σύνυπο στοιχείο.
Θα διακόψω εδώ ή θα κάνω μία παρέμβαση για να καλωσορίσω τον φίλο Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, τον Νίκο τον Δένδια. Καλώς όρισες, Νίκο. Και με την ευκαιρία να πω πως ο αγώνας δεν είναι μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η στενότατη συνεργασία με τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις είναι εκείνη που μας ενδυναμώνει. Και θέλω και χαίρομαι να πω ότι με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε μια άριστη, άψογη συνεργασία η οποία μας ενδυναμώνει. Από κοινού ήταν οι προσπάθειες και κοινός ήταν ο στόχος των επαφών μας κατά τη διάρκεια των πολλών επαφών που είχαμε, τόσο η κυπριακή κυβέρνηση όσο και η ελληνική κυβέρνηση, με σωρία ηγετών χωρών, αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν θα ήθελα παρά να σας διαβεβαιώσω ένα. Θα δώσουμε το άπαν των δυνάμεων μας και την τελευταία ρανίδα ζωής, προκειμένου να δούμε ένα και μόνο όραμα να πραγματώνεται. Να δούμε την πατρίδα μας να επανενώνεται. Να δούμε τον κυπριακό ελληνισμό να επιβιώνει. Να δούμε όλους τους Κυπρίους να νιώθουν ευτυχείς από αυτό που επιδιώκουμε. Μια λύση που θα συνάδει απόλυτα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν θέλω να σας απασχολήσω περισσότερο. Θέλω όμως να πω τούτο πρωτού τελειώσω. Να συγχαρώ θερμά την Κυπριακή Ομοσπονδία, όλους γενικότερα τους απόδημους και τις οργανώσεις τους. Όχι μόνο έχουν δώσει και έχουν θυσιάσει είτε ώρες είτε και χρήμα προκειμένου να διατηρούν ζωντανό το κυπριακό πρόβλημα και μάλιστα με επιτυχίες στην διοίκηση, στα νομοθετικά σώματα, γενικότερα στα κέντρα λήψης αποφάσεων μιας ή της πρώτης υπερδύναμης σήμερα. Θέλω θερμά να συγχαρώ όλους πραγματικά όσους υπηρέτησαν αυτόν τον στόχο. Και την ίδια ώρα να σας συγχαρώ γιατί δεν παραμένετε απλά στην δική σας δράση. Έχετε μεταλαμπαδεύσει σαν αποτέλεσμα της επιτυχούς πορείας και των αγώνων σας στους νέους. Και αυτό είναι η ελπίδα μας. Και χαίρομαι που η ΝΕΠΟΜΑΚ είναι πια μια ζωντανή πραγματικότητα. Μια διάδοχος κατάσταση όσων σιγά σιγά έχουν δώσει τις μάχες και βρίσκονται σε ένα στάδιο παράδοσης της κοιτάλησης τους νεότερους. Θέλω την ίδια ώρα να σας συγχαρώ για τις αποφάσεις που παίρνετε, να τιμάτε καταξιωμένους και διακεκριμένους για την πατρίδα μας, συμπατριώτες μας. Όπως τον καθηγητή Σημεών Σημεωνίδη, αλλά και τον εξαίρετο νομικό Πέτρο Κακογιάννη. Σας συγχαίρω και σας εύχομαι ότι καλύτερο. Ένα να σας βεβαιώσω. Θα φανούμε αντάξει των προσδοκιών σας, αλλά και των προσδοκιών των συμπατριωτών μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ό,τι καλύτερο.